Ένα πέρα για πέρα επικίνδυνο σκηνικό με αλυσιδωτέ συνέπειε για γιατρού και ασθενεί φαίνεται ότι δημιουργείται μετά το νοσοκομείο του Ρεθύμνου και στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με την παιδιατρική αρχικά κλινική να λειτουργεί από το περασμένο Σάββατο με εντέλεσθε και μια σειρά κλινικών και τμήματων να φαίνεται ότι υπό την πίεση των ελήψεων σε ιατρικό προσωπικό βαδίζουν ουσιαστικά προ το κλείσιμο. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα ποτήρια Ξεχύλεις, γιατί υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι ωριακά και πολύ πιθανόν σύντομα να έχουμε ανάλογα προβλήματα και σε άλλα τμήματα. Εντέλεστε τι σημαίνει. Εντέλεστε σημαίνει ότι εξαναγκάζουν τους γιατρούς να υπερβούν τον χρόνο εργασίας αυτόν που έχει καθιερωθεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο. ξαναγκάζουν λοιπόν τους γιατρούς σε υπερεργασία και βάζουν και σε κίνδυνο βέβαια και τους μικρούς ασθενείς. Ο χώρο τη υγεία έχει μετατραπεί, λένε οι γιατροί, σε καζάνι που βράζει με μια σειρά πολιτικών που, αντί να ενισχύουν, μάλλον αποδυναμώνουν εδώ και μήνε το εθνικό σύστημα υγεία. Όπω το παράδειγμα τη παιδιατρικής. από 9 γιατρού που λειτουργούσαν και έβγαζαν οριακά εφημερίε και βάρκε. Δύο συνταξιοδοτήσει και δύο αναρωτικέ σχημάτισαν μια ασφυκτική κατάσταση με πέντε γιατρού, που έγιναν έξι με μια προσθήκη γιατρού από το Αρκαλοχώρι για κάποιε εφημερίε και που επιχειρείται να λυθεί με την πρόσληψη ενό μόνο γιατρού, που πάντω δεν καλύπτει ούτε το στοιχειώδε πρόγραμμα των εφημεριών. Πρόκειται για πολιτική που εκινεί με τη βεβαιότητα και την προπόθεση πω οι γιατροί θα εξοντώνονται και πω συχνά θα λειτουργούν. Όχι στα όρια του, αλλά εκτό των ορίων ασφαλείας. Να αναγκαζόμαστε να φτάσουμε σε σημείο οριακή λειτουργία και οριακή ασφάλεια τη λειτουργία. Ε, Συνεπώ, είναι κάτι το οποίο είναι στρεσογόνο και για μας και βέβαια μεγάλη ανασφάλεια για, την, για τους ασθενείς. Δυστυχώς δεν γίνεται η ιατρική να ασκείται με εντέλεσθε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί της παιδιατρικής έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεχίσουν για πολύ με τη λογική του εντέλεσθε, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο της παρέτησής τους την ώρα που το κάλεσμά τους προς την κοινωνία είναι ξεκάθαρο και πάντως σχετίζεται με τις παροχές υγείας για τους πολίτες. Που πρέπει να καταλάβει το πρόβλημα του νοσοκομείου αφορά ουσιαστικά τον ίδιο. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά επιστρέφει προ την κοινωνία. Οι γιατροί είναι αυτοί που προσπαθούν να εργαστούν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν, με τι συνθήκε που μπορούν, αλλά ε, μέχρι ενώσωρή μπορούν να βοηθήσουν. Δεν μπορούν να, ξε, να, να ξεπεράσουν τα τεράστια προβλήματα που, που υπάρχουν. Σε απάντησή τη για το θέμα, η διοίκηση του Βενιζέλιου Νοσοκομείου μεταξύ άλλων αναφέρει. Για το μήνα Απρίλιο το θέμα της εφημέρευσης βρίσκεται σε διαδικασία δρομολόγησης με το προαναφερθέν ιατρικό προσωπικό και επιπροσθέτως με την αναμενόμενη επιστροφή ειδικευμένης παιδιάτρου η οποία τελεί υπό άδεια έως 31 Τρίτου 2023. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν να δικήσουν τα νοσοκομεία της περιοχής μας. Ο ένας ρίχνει τον παλάκι στον άλλον και όλοι μαζί καταστρέφουν το αν δεν αλλάξει και μάλιστα άμεσα η λογική ω προ το πώ αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού, επόμενο λουκέτο, όπω τόνισαν οι γιατροί, θα βάλει το ακτινολογικό. Ένα τεράστιο πρόβλημα θα έχει και το ακτινολογικό τμήμα του Βενιζελίου, πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε προειδοποιήσει, έχουμε ενημερώσει και περιμένουμε δράσει από την πλευρά τη ΥΠΕ και τη Διοίκηση, χωρί όμω να έχουμε και σοβαρέ ελπίδε.